πάρα πολύ σημαντικό έργο, η αποκατάσταση των 76 χαβά. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε με αυτή τη δημοπρασία και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τους άλλους 3-4 που υπάρχουν. Θέλω να σας πω ότι 31 Μαρτίου σήμερα ο διαγωνισμός, όπως μας ενημέρωσαν οι υπηρεσίες μας και η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, απέβει άγωνος. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία εταιρεία η οποία να καταθέσει σχετική προσφορά. Αποκατάσταση 76 χαδά, προϋπολογισμός περίπου 23.500.000 ευρώ. Διεθνής διαγωνισμός. Διεθνής διαγωνισμός, εφταμελής επιτροπή, ένα ιδιαίτερα σημαντικό και μεγάλο έργο. Οι υπηρεσίες μας αναμένουμε το πρακτικό για να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι και αναθέτουσα αρχή στο έργο, την νέα δημοπρασία με τους ίδιους όρους. Αυτό θα γίνει μάλλον σε έκτακτη συνεδρίαση, γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα καθυστέρησης αυτού του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε πιθανόν και σήμερα να ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία της δημοπρασίας του συγκεκριμένου και πάρα πολύ σημαντικού έργου. Δεν υπήρξαν εταιρείες δηλαδή? Ναι, δεν υπήρξε καμία προσφορά, είναι η επίσημη ενημέρωση, αναμένουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κανένας δεν κατέθεσε προσφορά από τους ενδιαφερόμενους για να είναι αυτός ο ανάδοχος σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχουν, κύριε Νικολάκου, εταιρείες που να ασχολούνται με αυτά τα έργα? Υπάρχει αντίστοιχο έργο στην Ελλάδα? Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν εταιρείες. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τον νόμο, δηλαδή με τους ίδιους όρους να ορίσουμε επανάληψη της νέας δημοπρασίας. Αυτό θα γίνει, επαναλαμβάνω, σήμερα θεωρώ ότι θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή εκτάκτως για αυτό το λόγο, θα έχουμε τη νέα ημερομηνία και είμαστε εδώ, υπάρχει η διαδικασία που θα τηρήσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα αυτό το έργο. Το έργο αυτό, μετά το μεγάλο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Διεθνής Διαγωνισμός, όπου αναμένουμε την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, είναι το δεύτερο έργο το οποίο θα αλλάξει σελίδα στην Πελοπόννησο. Φανταστείτε, από τη μία να έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση και από την άλλη να έχουμε την αποκατάσταση όλων των χαδά της Πελοποννήσου, όπου από χώρους όπου σήμερα είναι χώροι περιβαλλοντολογικού εγκλήματος και εστίες μόλυνσης, να γίνουν χώροι πρασίνου. Κύριε Νικολάκου, υπάρχει περίπτωση, αν καθυστερήσει τη διαδικασία, να πάμε πάλι με προσκλήσεις, δηλαδή να έρθει ο ΦΟΔΣΑ να στείλει προσκλήσεις κάποιες εταιρείες για αυτή την αποκατάσταση? Η αποκατάσταση, σύντομα. Κοιτάξτε, εμείς θα την εξαντλήσουμε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να τηρήσουμε απόλυτα την νομοθεσία. Θα επαναπροκηρύξουμε, δηλαδή θα επαναλάβουμε τη δημοπρασία με τους ίδιους όρους για να είμαστε απόλυτα σωστοί και μετά περιμένουμε την πρόταση και την εισήγηση των τεχνικών μας υπηρεσιών. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και αποφαίνεται μόνο μετά από εισήγηση των υπηρεσιών μας. Το έργο αυτό ως φορέα υλοποίησης έχει την διεύθυνση των τεχνικών μας υπηρεσιών. Αναμένουμε στην Οικονομική Επιτροπή, θα βρίσκονται και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της συγκεκριμένης διεύθυνσης, να ακούσουμε τις προτάσεις.